Μέιντο, τι έχεις στην τσέπη σου? Έχω το κινητό μου. Απ' την άλλη τσέπη, ρε. Έχω... αυτό εδώ. Το έχω μαζί μου, αυτό το θέλω. Πώς φαίνεται, έχεις μια αγάπη στα μετάλλια, αυτό το μετάλλιο πώς είναι? Ναι, έχω μια αγάπη, όχι περίεργη αγάπη έχω, δεν είναι ότι επειδή ας πω, το κερδίζω και είναι χρυσό κλπ. Ό,τι μετέλλιο και είναι μ' αρέσει. Μ' αρέσει έτσι το σχήμα τους, το design τους, όλα έχουν έτσι από κάτι ξεχωριστό και αυτό μ' αρέσει, ναι. Είναι αυτό από τα αγαπημένα σου? Σίγουρα είναι από τα αγαπημένα μου, ναι, σίγουρα. Αλλά έχω και άλλα μετάλλια έτσι που είναι... που τα αγαπάω έτσι πολύ και σίγουρα και αυτά είναι μέσα τώρα, σε αυτά. Μετά από τόσα μετάλλια, που η συλλογή σου πια είναι πολύ μεγάλη, τι σκέφτεσαι από εδώ και πέρα? Σκέφτεσαι να τα εμπλουτίσεις? Σκέφτεσαι να αρχίσεις να χτίζεις μόνο τις επιδόσεις σου? Πιο πολύ εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να χτίζω τις επιδόσεις μου, ναι. Να κάνω και ρεκόρ, να κάνω και να ανεβάσω το μέσο όρο μου. Το performance είναι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα. Τα μετάλλια έρχονται. Άμα πετυχαίνεις αυτό, έρχονται και τα μετάλλια. Το οποίο αυτό ξαναλέω, μου αρέσει έτσι να τα βλέπω, να τα κοιτάω, το σχήμα κλπ. Αυτό. Ναι. Από Έλληνες Ολυμπιονίκες, ελάχιστοι έχουν καταφέρει να κάνουν back-to-back. Και κάποιοι βέβαια έχουν ξεφύγει, όπως ο Πυροζήμας. Ναι. Το έχεις στο μυαλό σου ότι θα ήθελες να είσαι και να κρατήσεις κάτι τέτοιο μια μέρα? Αν και μιλάμε για τεράστιο βαθμό δυσκολία. Τεράστιο βαθμό δυσκολία. Είναι. Κάπως ανεβαίνει, πολλαπλασιάζεται η δυσκολία. Δεν είναι ότι απλά προσθέτεται, ας πούμε, δεν είναι ένα και ένα. Κατάλαβες, όταν κερδίζεις, ας πούμε, ένα και μετά άλλο ένα, είναι άστο. Πολλαπλασιασμός ανάμεσα εκεί πέρα και συνεχίζει. Άρα είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Εγώ σίγουρα θα αγωνίζομαι μέχρι πολλά χρόνια ακόμα. Θα αγωνίζομαι. Και αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει. Τέλος από εμάς, μας έλεγε και νωρίτερα σε μια συζήτηση ότι μόνο πάνω από το τόνατο θα κάνεις ποτέ τριπλούν. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Γιατί λέει τα γονατάκια σου? Εδώ έχουμε αντιπαράθεση τώρα. Θα τον πείσω να κάνω και λίγο τριπλούν. Που είναι από τα αγαπημένα μου αγωνίσματα.